Λοιπόν, για πρώτη φορά σας κάνω video alert. Δηλαδή σας κάνω ένα σύντομο βίντεο να σας προειδοποιήσω για μια βιντεάρα που θα ανέβει τις επόμενες μέρες. Βιντεάρα. Μαζί με τη Μαριάννα τη Μητά, τη ψυχολόγο από την Αθήνα, φτιάξαμε ένα δύο ώρο βίντεο, στο οποίο η Μαριάννα μας εξηγεί τα πάντα γύρω από τον ύπνο και τα όνειρα. Μου το έχετε ζητήσει εδώ και καιρό να μιλήσουμε για τα όνειρα, τι μπορεί να σημαίνουν τα όνειρά μας, τι μπορεί να σημαίνουν οι εφιάλτες μας, αν τα όνειρά μας είναι προφητικά, αν τα όνειρά μας θέλουν κάτι να μας πούν κτλ. Η Μαριάννα έκανε φοβερή δουλειά, κάθισε και διάβασε πάρα πολλές μέρες για να είναι πλήρως ενημερωμένη για αυτά που θα μας πει και τις επόμενες μέρες, δεν ξέρω ποια μέρα, γιατί είναι τεράστιο το βίντεο, πρέπει να ανεβεί στο YouTube. Τις επόμενες μέρες θα ανεβεί το βίντεο και σας λέω από τώρα να το δείτε όλο, παρόλο που διαρκεί 2 ώρες. Στη συνέχεια έχω αποσπάσματα από το βίντεο, περίπου κανένα 8 λεπτό, το βίντεο αυτό με τη Μαριάννα, σε αυτό το βίντεο, γιατί είναι αυτή η εισαγωγή δικιά μου, και μετά αποσπάσματα από το βίντεο που γυρίσαμε τη Δευτέρα το βράδυ με τη Μαριάννα, τη Μητά, η οποία είναι ψυχολόγος και είναι στην Αθήνα και η οποία είναι πολύ μεθοδική, πολύ διαβασμένη, πολύ ενημερωμένη. Έχει και δικό της κανάλι η Μαριάννα η Μητά. Αν δείτε στα δικά μου προτινόμενα κανάλια, έχω εκτός από το κανάλι της Δόκτωρος Αριστονίκης Θεοδοσίου, έχει και το κανάλι της Μαριάννας της Μητά. Μπείτε στα προτινόμενα κανάλια να κάνετε εγγραφή και στο κανάλι της Μαριάννας. Πάρτε εδώ μια γεύση από το τι θα δείτε. Σας προειδοποιώ, είναι 2 ώρες το τελικό βίντεο, αλλά μπορείτε να το δείτε κομμάτι-κομμάτι, γιατί πραγματικά σήμερα έκανα το μοντάζ, δηλαδή ένωνα κομμάτια, γιατί γυρίσαμε 3 ώρες για να κάνουμε αυτές τις 2 ώρες με τη Μαριάννα, γιατί τα λέγαμε κιόλας και εκτός ηχογράφησης, βιντεοσκόπησης. Σας λέω, όταν θα βγει το βίντεο, δείτε το όλο γιατί αξίζει. Φιλιά! Μαριάννα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα Μαριάννα, τι κάνεις? Καλησπέρα Θέκλα, χαιρετίζω εσένα και όλη την όμορφη κοινότητα που έχεις δημιουργήσει. Στην ιστορική λοιπόν αναδρομή και στην αρχαιότητα θα δούμε τον Ισίωδο. Ο Ισίωδος, αυτός ο μεγάλος ποιητής και μυθολόγος, ο οποίος είπε το εξής: ο πανέμορφος θεός ύπνος, που απεικονίζονταν με μία μορφή ενός ρωμαλαίου νεαρού άντρα, είχε τεράστια φτερά. Αυτά τα τεράστια φτερά, λοιπόν, αυτά τα τεράστια φτερά του, ράντιζε όλους με την γλυκιά δροσιά της λύθης και τους υπνοτικούς του χυμούς και τους έβαζε σε βαθιά ξεκούραση και γαλήνη. Και βέβαια, ας πάμε μετά τον Ισίωδο, ερχόμαστε πάλι, παραμένουμε στην αρχαιότητα, και θα δούμε τη σχέση που υπήρχε με τους ανθρώπους και το μέλλον. Η αρχαιότητα έβαζε μόνο ένα μελλοντικό πρόσημο στα όνειρα. Μείναν όμως μέχρι εκεί. Και μετά φτάνει κατευθείαν, μετά από όλα αυτά τα στοιχεία της αρχαιότητας, φτάνει το πόνημα του Φρόιντ. Αυτό κατάλαβε πως τα όνειρα, και έβγαλε βέβαια και τα δύο βασικά του μοντέλα, το δομικό και το τοπογραφικό, που έχουν άμεση σχέση με την ονειρική διεργασία, θα τα αναφέρω αμέσως τώρα, είναι λοιπόν πως οι άνθρωποι ουσιαστικά αυτό που ο ίδιος διάλεξε και όρισε σαν όνειρο, ήταν πως είναι μια βαθιά πηγή, μια βασιλική οδός προς το ασυνείδητο των ανθρώπων. Αναφέρω εδώ μόνο 2 παραδείγματα. Το φαινόμενο της υπερμνησίας. Η υπερμνησία έχει να κάνει με την υπερμνήμη που λέμε, συνδέεται με αυτό, στοιχεία που έχουν τελείως αποθηθεί, τα έχουμε ξεχάσει εκεί στη λύθη, δεν τα έχουμε συνδέσει ποτέ, έρχονται και συνδέονται μέσα στην καθημερινή μας ζωή από ένα τυχαίο γεγονός. Άρα εκεί είναι εξωτερικό ερέθισμα. Εσύ μίλησες για τα εξωτερικά, όπως το πώς... Θα ρίξει για τα εξωτερικά εισιτήρια, τέτοια που έχουν να κάνουν με τις εξωτερικές πηγές του ονείρου και πώς αυτά εισέρχονται και γίνονται περιεχόμενο του ονείρου. Έτσι, ακόμα και ένας δυνατός τύπος, μια καταιγίδα, μια βροντί, μπορεί να μπει στο όνειρό μας και να δούμε ότι, για παράδειγμα, μας ληστεύουν. Ή είμαστε σε ένα μεγάλο... πώς τώρα να πω, δεν μου έρχεται ακριβώς η λέξη, σε ένα κοτέτσι που είναι πάρα πολύ πετεινή και κράζουν. Γίνεται μια εντελώς μετατόπιση όλο αυτό που βλέπουμε, αλλά αυτό το υλικό που υπάρχει αισθητηριακά πράγματι εισέρχεται στο όνειρό μας και γίνεται περιεχόμενο του ονείρου. Αυτό είχε να κάνει κυρίως οι διαφοροποιήσεις που είχαν
Jung, Freud, Adler. Έτσι και μετά ερχόμαστε πλέον στο 1977 με τον Hobson και τον Macaulay, ο οποίοι με την πολυπνογραφία, τη μελέτη ύπνου ήρθαν να δασαρώσουν όλα αυτά και να πούν παιδιά, αυτά δεν ισχύουν όλα που μας λέτε. Δεν έχει καμία σχέση, έρχεται δηλαδή η νευροβιολογία να μας μιλήσει για το όνειρο και να πει το εξής, ότι μέσα από τη μελέτη του ύπνου, την πολυπνογραφία, η οποία γίνεται, είναι μια διαδικασία που το άτομο έχει να κάνει, μπαίνει μάλλον το άτομο σε κατάσταση ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος, γίνεται ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, ηλεκτρομυογράφημα και ηλεκτροοφθαλμογράφημα. Εκεί λοιπόν συγκεντρώνουν πάρα πολλά στοιχεία και βλέπουν πως, και γι' αυτό ουσιαστικά μετά φτιάχτηκαν και τα στάδια του ύπνου από αυτή τη μελέτη. Τα δύο βασικά στάδια που εναλλάσσονται είναι το REM και το non-REM. Το REM πήρε την ονομασία του από το Rapid Eye Movement, τις γρήγορες οφθαλμικές κινήσεις, ενώ το non-REM είναι από τις μη γρήγορες οφθαλμικές κινήσεις, από τη μη ύπαρξη οφθαλμικών κινήσεων, τα οποία έχουμε έντονη διένεξη και επιθετικότητα. Στο όνειρό μας να είμαστε εξαιρετικά αγαπητικοί, πολύ γλυκοί με αυτούς τους ανθρώπους, να τους χαϊδεύουμε, να τους μιλάμε, ενώ στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει τίποτα από όλα αυτά. Τα όνειρά μας δεν μπορούν να είναι προφητικά και αν πούμε ότι, όπως αναφέρθηκε, βλέπουμε 3 όνειρα κάθε βράδυ, περίπου 1008 όνειρα το χρόνο, ένα άτομο που έχει πάει 30 χρονών, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες όνειρα μπορεί, 30.000 όνειρα να έχει δει, υπάρχει από μόνο του, όλοι μπορούν να το καταλάβουν αυτό, δεν χρειάζεται ιδιαίτερο μυαλό, ένα μοτίβο ακολουθιών που επαναλαμβάνεται και ξαναεπαναλαμβάνεται. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι το όνειρο μπορεί να έχει μια προφωτική διάθεση. Τελειώνοντας αυτό το μαραθώνιο βίντεο, ονειρικό, το οποίο δεν ξέρω πόσους κύκλους ύπνου καλύπτει. Είπες είναι 70 λεπτά ένας κύκλος ύπνου, εμείς εδώ έχουμε περάσει κατά πολύ τα 100 λεπτά. Λοιπόν, θέλω να μου εξηγήσεις, εάν δίνασε, ένα όνειρο που έβλεπα πάρα πολύ συχνά τον τελευταίο χρόνο. Έβλεπα το εξής όνειρο, Μαριάννα μου. Μπορεί και 2 χρόνια που το έβλεπα. Πολύ, δεν ήταν παρόμοιο, δεν ήταν το ίδιο σκηνικό. Ήμουνα σε ένα χώρο που ήταν ένα σπίτι παλαιό, αριστοκρατικό, το οποίο είχε πολλά δωμάτια, πολλά μπάνια, πολλά λουτρά, πολλά υπνοδωμάτια, πολλές κάμαρες, είχε πολλά ντουλάπια, είχε πολλά αρχαία και έτσι εκλεχτά αντικείμενα μέσα, το οποίο όμως ήταν παρατημένα, ήταν απεριποίητα, δεν ήταν ωραία ταξινομημένα και ένιωθα ένα έτσι μπούκωμα ότι ήθελα να έχω όλο τον χρόνο του κόσμου για να αξιοποιήσω εκείνο το σπίτι, να το βάλω σε μια τάξη, να το βάλω σε μια σειρά και έλεγα είναι κρίμα να υπάρχει αυτή η ωραία μπανιέρα και να μην χρησιμοποιείται. Είναι κρίμα να υπάρχει αυτή η ωραία συρταριέρα, το κομμό και να μην καθαριστεί, να μην γυαλιστεί, να μην βαφτεί και να μην πεις εντάξει. Και έβλεπα αυτό το όνειρο επανειλημμένα. Στην αρχή έλεγα, μήπως είναι επειδή θα μετακομίσω, γιατί είχα κάνει πέρσι τη μετακόμιση και τη σκεφτόμουν. Και γενικώς έχω κάνει πολλές μετακομίσεις. Όμως και μετά το πέρασε τη μετακομίσεω, επανερχόταν το όνειρο. Τώρα έχει φύγει, τι έχει να πει. Έχει πολύ καιρό να το δω. Εντάξει, τώρα αν το δούμε με συμβολισμούς και ψυχαναλυτικά, τα δωμάτια είναι πολλά. Να μιλάμε έτσι για να ελαφρύνουμε και λίγο προς το τέλος της συζήτησης. Φυσικά δεν είμαι και ειδικός για να ερμηνεύω όνειρα εγώ. Βέβαια, μέσα από αυτή τη μεγαλύτερη που έγινε, θέλω να πω ότι νομίζω ότι αυτά τα κομμάτια, τα ανεκτήμητα, τα κομμάτια αξίας που υπήρχαν έχουν να κάνουν με το εσωτερικό σου κομμάτι. Το εσωτερικό σου κομμάτι που για κάποιο λόγο όμως αυτά τα κομμάτια που είχαν ιδιαίτερη αξία ήταν ανεκτήμητα, είχαν ιδιαίτερες ποιότητες, είχαν αφαιθεί για κάποιο λόγο. Είχαν αφαιθεί εν τη ρήμη της καθημερινότητας, κάποια σχέσεις που μπορεί να μην γέμιζε, φιλικής, σίγουρα λοιπόν είναι κομμάτια τα οποία έχουν να κάνουν με τον ξεχασμένο πλούτο σου. Έβλεπε, σου χτυπούσαν την πόρτα, γιατί το όνειρο μας χτυπάει την πόρτα, μας δίνει ερεθίσματα. Μας χτυπάει την πόρτα από ότι κάτι εκεί ξεχασμένο, όμως ανεκτήμητο έχεις αφήσει και το έχεις παραπετάξει για κάποιο λόγο. Κάτι συμβαίνει στη ζωή σου που είναι εκεί στη γωνίτσα, είναι παραπεταμένο, είναι ένα κυρίαρχο. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός τους τελευταίους 2 μήνες, 2,5 μήνες, 3 μήνες δεν έχω δει καθόλου αυτό το όνειρο. Δηλαδή δεν έχει επανέλθει αυτό το όνειρο.
Άρα να εξετάσεις και τη χρονικότητα. Γιατί τώρα το βλέπεις αυτό το όνειρο, ενώ τότε το έβλεπες. Ίσως είχε να κάνει με το ότι έπρεπε να κάνω κάποια δουλειά με τον εαυτό μου και τους τελευταίους 2,5-3 μήνες κάνω ψυχοθεραπεία. Ακριβώς. Δηλαδή μπορεί να ήταν ένα κάλεσμα αυτό για να μου πει: έχεις ταραχνιασμένα δωμάτια μέσα στη ψυχή σου. Πήγε να κάνει ψυχοθεραπεία, να τα συγκυρίσεις, να τα ευπρεπίσεις, να τα χρησιμοποιήσεις, να είναι λειτουργικά, δημιουργικά. Μπορεί και αυτό. Υπάρχει και ανεκτήμητο υλικό που έχεις αφημένο. Αυτό σου έδειχνε το όνειρο. Αξιόλογα πράγματα που ήταν εκεί παρατημένα και αραχνιασμένα. Αυτό το λες εσύ με την πολύ αγάπη και εκτίμηση. Λοιπόν, Μαριάννα, είναι μεγάλο το βίντεο, αλλά θα το αφήσω γιατί είναι όλα, δεν έχει κάτι που μπορεί να κοπεί. Τίποτα δεν μπορεί να κοπεί από όλα αυτά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί έχεις διαβάσει τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους, έχεις ξεψαχνίσει τη θεωρία της ψυχαναλύσεως σε σχέση με τα όνειρα, τους φρουιδικούς, τους μεταφρουιδικούς, έχεις πάει στην ευρωψυχολογία, έχεις καλύψει τεράστια βιβλιογραφία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριάννα. Πάρα πολύ σε ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ και ξαναλέω ότι για μένα είναι μεγάλη τιμή να βρίσκομαι σε αυτό το κανάλι. Είναι μεγάλη τιμή γιατί... Και για μας είναι τιμή να είσαι εδώ και εδώ θέλω να πω... Σχέση μου ξαναλέω με τη Θέκλα, με τον άνθρωπο Θέκλα και αυτό είναι ό,τι πολυτιμότερο υπάρχει για μένα. Και θέλω να πω στους φίλους που ρωτάνε για τα όνειρα, είδατε μία ερώτηση τι μπορεί να σημαίνει ένα όνειρο, πόση ώρα μπορεί να γίνει ένα βίντεο για τα όνειρα και ακόμη να μην σας έχει απαντηθεί η ερώτηση γιατί πρόκειται για ένα τεράστιο θέμα. Έτσι πήραμε μια πρώτη γεύση σήμερα. Υπάρχουν πολλά κομμάτια που αφήσαμε, Θέκλα, θέλω να σου πω, όπως το όνειρο αφήνει κομμάτια, αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι θεωρώ των ονείρων έχει καλυφθεί έτσι, σε μία... ιστορική αναδρομή. Με απλά λόγια, έτσι ανακεφαλαιώνοντας, υπάρχουν διάφορες ερμηνείες. Σίγουρα όμως ως ψυχολόγοι δεν αποδεχόμαστε την προφητική ερμηνεία και την οποιαδήποτε μαγική ερμηνεία των ονείρων. Υπάρχουν και ψυχαναλυτικές και ψυχοθεραπευτικές ερμηνείες των ονείρων και νευροψυχολογικές εξηγήσεις γιατί γίνονται τα όνειρα. Υπάρχει η νευροβιολογία που είναι πολύ κάθετη, είδαμε τα δύο ρεύματα, αλλά αυτό που ισχύει σίγουρα έχουν να κάνουν τα όνειρα με εμάς, με το ασυνείδητο κομμάτι μας, με τα ψυχομπάουλά μας που λέω και εγώ, που είναι καταχωνιασμένα και είναι αραχνιασμένα και όταν τα ανοίγουμε έχουν αναδύεται ένας ιδιαίτερος πλούτος ζωής. Το όνειρο και για τον Φρόιντ αλλά και για τους σημερινούς ψυχοδυναμικούς θεραπευτές δεν έχει να κάνει με καμία προφητική, δεν έχει καμία προφητική διάθεση, κανένα προφητικό χαρακτήρα, ούτε για εμάς τους υπόλοιπους. Επίσης εξηγούμε στον απλό τον κόσμο ότι ο λεγόμενος ονειροκρίτης δεν έχει καμία σχέση με την ψυχολογία. Καμία σχέση. Καμία απολύτως. Και ονειροκρίτες υπήρχαν στους αρχαίους Αιγύπτες, όπως ανέφερα, το 2000 π.Χ. Μιλάμε για παλιούς τρόπους αντίληψης του ανθρώπου, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με όσα γνωρίζουμε σήμερα. Προσπαθούσαν να ερμηνεύσουν τα πράγματα μέσω συμβόλων. Αυτό είναι όλο. Ελπίζω να υπήρξα βοηθητική. Είναι εξαιρετικά βοηθητική και αυτό το βίντεο θα παιχτεί και θα ξαναπαιχτεί και θα ξαναπαιχτεί, είμαι σίγουρη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε στους τηλεθεατές μας όνειρα γλυκά. Και είναι τα γλυκά όνειρα αυτά που έχει πολύ 3 και 4. Το 3 και 4 είναι γλυκά γιατί δεν μας αφήνουν αυτή την επίγευση της αρνητικότητας σίγουρα. Αλλά τα γλυκά όνειρα είναι αυτά που μας αφήνουν αυτή την αίσθηση όταν ξυπνάμε την όμορφη, την γλυκιά. Που συνευρισκόμαστε με ένα συνδετημόνα, με έναν άνθρωπο που μας αρέσει. Είτε είναι φίλος μας, είτε είναι το παιδί μας, είτε είναι ο σύντροφός μας. Έχει να κάνει με αυτή τη γλυκιά επίγευση. Ωραία. Άρα όνειρα γλυκά ευχόμαστε. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας. Καλό βράδυ. Γεια σας. Μαριάννα, με ευχαριστώ. Καληνύχτα, Θέκλα. Καληνύχτα.